Καλλιτέχνες μου, γεια σας και πάλι. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα διαδικτυακό μάθημα και άλλο ένα βιντεάκι. Στο συγκεκριμένο βιντεάκι θα δούμε τις αναλογίες. Και πιο συγκεκριμένα τις αναλογίες του σώματος. Θα δούμε δηλαδή πώς σχεδιάζουμε ένα ανθρώπινο σώμα και πώς το αναλύουμε σχεδιαστικά σε σχήματα, έτσι ώστε να μας είναι πιο εύκολο να το αποδώσουμε. Ας δούμε λοιπόν περιληπτικά τα σχέδια που θα ακολουθήσουμε και έπειτα θα ξεκινήσουμε τον σχεδιασμό και την ανάλυση. Εδώ βλέπουμε ένα αντρικό σώμα με μετρήσεις, δηλαδή μια κλίμακα την οποία έχουμε σχεδιάσει πρόχειρα έτσι ώστε να μας βοηθήσει στην σωστή αναλογία και σχεδίαση του ανθρώπινου σώματος, όπου αναλύουμε το σώμα σε σχηματικά, όπως για παράδειγμα το κεφάλι. Για το κεφάλι χρησιμοποιούμε ένα οβάλ σχήμα, πιο αυγοειδές. Έναν κύλινδρο για το λαιμό, οβάλ και κύκλους για αγκώνες, παλάμες, πατούσες και ώμους, τραπέζιο σχήμα για για την κλίδα, τρίγωνα για τους ώμους, τρίγωνα ή τραπέζια, κυλίνδρους, ορθογώνια και ούτω καθεξής για κάθε σημείο του σώματος, το οποίο θα δούμε σε πολύ λίγο. Και μια πολύ γρήγορη και εύκολη ρουτίνα που μπορούμε να χρησιμοποιούμε ώστε να μην ξεφεύγουμε από τις βασικές αναλογίες είναι το σκιάχτρο, όπως το ονομάζω εγώ, όπου θα δούμε επίσης πιο αναλυτικά σε λίγο, στο οποίο είναι το γνωστό στίγμα, ο άνθρωπος βέργα, δηλαδή αυτό το ανθρωπάκι που κάνουμε όλοι στα πολύ νεαρά μας χρόνια. Όταν αρχίσουμε να ζωγραφίζουμε τους πρώτους μας ανθρώπους, αυτό λοιπόν θα είναι η βάση μας για να φτιάξουμε το σχηματοποιημένο μας σώμα και έπειτα να αποδώσουμε λεπτομέρειες, διακόσμηση και ούτω καθεξής που θα μας καθορίσουν το τελικό σχέδιο ώστε να το εμπλουτίσουμε με χρώμα, όγκο και ούτω καθεξής, ώστε να έχουμε το τελικό μας σχέδιο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Όπως είπαμε, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας μία βασική κλίμακα, εφόσον ο άνθρωπος αναλογικά στο ύψος ισούται με 8 κεφάλια. Δηλαδή, δίνουμε πρώτα το ύψος, για παράδειγμα εδώ θέλουμε να είναι η βάση και εδώ το ύψος μας, τραβάμε μια χρυσή τομή, ένα κεντρικό άξονα. Δεν μας νοιάζει να είναι πολύ ίσιο ούτε με ρίγα, γιατί μετά θα τα σβήσουμε. Απλά έτσι στο περίπου για να κεντράρουμε το σώμα. Και ξεκινάμε να χωρίζουμε. Με το μάτι χωρίζουμε το ύψος μας σε 8 μέρη. Σε 8 ίσα μέρη, περίπου ίσα, δεν μας... Θα το δούμε στο σχέδιο αργότερα. Όπου κάθε κομμάτι ισούται με ένα κεφάλι και εάν τα πόδια δεν κοιτούν μπροστά όπως θα δούμε ολοκληρώνοντας το σχέδιό μας, το 8ο κομμάτι θα είναι οριζοντίως μέτρηση, οριζόντια μέτρηση. Οπότε έχουμε και λέμε, αν ξεκινήσουμε από εδώ, έχουμε κάνει μέχρι τώρα 1, 2, 3, 4, 8 ακριβώς, τέλεια. Οπότε έχουμε και αριθμούμε την κλίμακά μας, τη μέτρησή μας, το μέτρο μας να πούμε. Δηλαδή αυτό το κομμάτι μπορεί να αποδοθεί και οριζόντια, εφόσον είναι το πόδι. Ας δούμε λοιπόν, που ίσως το κάνουμε και λίγο πιο μικρό τώρα που το κοιτάω, αλλά θα το δούμε. Ξεκινάμε λοιπόν με το κεφάλι. Ορίστε το κεφάλι.
που είναι το πρώτο κομμάτι και το οποίο πρέπει να ισούται με κάθε άλλο κομμάτι από τα 8. Εδώ μπορεί να είναι και στο έτσι, όπως είπαμε, και ξεκινάμε, προχωράμε με το λαιμό. Ο λαιμός κατεβαίνει από τα αυτιά της αναλογής του προσώπου. Αν προλάβουμε θα τις δούμε σε αυτό ή στο επόμενο βιντεάκι μας. Είναι το επόμενο που θα δούμε και λίγο τα χαρακτηριστικά του προσώπου, όσοι δυσκολευόμαστε με χείλη, μάτια, φρύδια και το καθεξής. Ενώ σε αυτό θα δούμε τις βασικές αναλογίες. Είπαμε, στο πρώτο μέρος της κλίμακας έχουμε το κεφάλι, στο δεύτερο έχουμε λαιμό και ώμους. Σε αυτό βλέπουμε ότι το κεντρικό μας αξόνα το χρησιμοποιούμε σαν ζυγαριά για να κάνουμε λίγο πολύ και από τη μια πλευρά και από την άλλη το ίδιο σχέδιο, σαν καθρέφτης κάπως δουλεύει εδώ. Βλέπουμε ότι είναι οι ώμοι. Αν οι ώμοι είναι αδροί, δηλαδή πλατιά ή πλάτη και δεν είναι και καλά κάπως έτσι, τότε φαίνεται να σχεδιάζουμε αντρική φιγούρα. Αν είναι πιο ομοιόμορφη, πιο delicate η ώμη, τότε έχουμε να κάνουμε με γυναίκα. Θα το δούμε μετά, αφού σχεδιάσουμε το παράδειγμά μας, θα δούμε και μια γυναικεία φιγούρα για να μην έχουμε απορίες. Κατεβάζουμε λοιπόν το στέρνο, το θώρακα, ο θώρακας μας, το V που λέμε, αφού θα μας βγει αντρική φιγούρα μας. Κάνουμε το στήθος, εδώ, την κλίδα, στο περίπου λίγο εδώ. Αυτά θα τα δούμε και αργότερα βέβαια, που σημαίνει στο δεύτερο κάνουμε το κεφάλι στο πρώτο, στο δεύτερο τους ώμους και την πλάτη. Έπειτα στο τρίτο κομμάτι κάνουμε το βραχίωνα και τον θώρακα, στέρνο και άνω μέρος του χεριού, το βραχίωνα μας. Έπειτα κατεβαίνουμε στον πύχη, ο πύχης με το 3 φτάνει στον αγκώνα. Να το, και δείχνουμε ότι εκεί θα είναι ο αγκώνας, ενώ το 4 σημειώνει τον καρπό, εκεί που ξεκινά ο καρπός, και στο μέσο του 4 ή μέχρι το 5 αναλόγως του ανθρώπου που έχουμε, έχουμε την παλάμη. Νάτι. Να την παλάμη μας. Μπορούμε να το λυτήσουμε λίγο εδώ, να μας φαίνεται λίγο πολύ. Να, πολύ καλύτερα. Και προχωράμε. Κάνουμε μέχρι το 3, είπαμε, το θώρακα. Από το θώρακα και κάτω ξεκινά, προχωράμε στη μέση, η οποία προχωρά στη λεκάνη, προχωρεί στο σήμα της λεκάνης και βλέπουμε ότι στην αντρική φιγούρα δεν χρειάζεται να έχουμε καμπύλες, προτιμούμε να έχουμε ένα πιο βι ευθύγραμμο σώμα, εφόσον η ευθεία μορφή χαρακτηρίζει περισσότερο το αντρικό σώμα. Ωστόσο, μπορούμε αναλόγως της ιδέας που έχουμε για το σώμα ή θα δούμε και σε παρακάτω βιντεάκια, ότι δεν είναι πάντα το τέλειο σώμα, το σωστό σώμα. Μπορούμε να δείξουμε και άλλα, οι τέλειες αναλογίες, δηλαδή μπορεί να είναι ένα πιο παχουλό σώμα, ένα πιο λεπτό σώμα. Δεν σημαίνει ότι το ένα είναι λάθος και το άλλο είναι σωστό, απλά τώρα δείχνουμε ένα μέσο σώμα, το οποίο δεν έχει κοιλιακούς, όπως προσπαθώ να δείξω, απλά θέλω να δείξω το μέρος όπου έρχονται τα κόκκαλα του θώρακα, για να ξέρουμε ένα περίπου τι σχεδιάζουμε. Σχεδιάζουμε αυτό το κομμάτι. Δεν κάνουμε σκελετό όμως, οπότε απλά για να παρέτει μια ιδέα. Πάμε παρακάτω, κάπου εδώ θα είναι ο ομφαλός. Ορίστε, να τον αφαλώ. Κάπου εδώ θα είναι τα γεννητικά όργανα. Το κάνουμε έτσι ένα εσώρουχο. Να μην σας βάλω τώρα σε αυτή την...
την διαδικασία. Πάμε παρακάτω και όταν θα έρθει η ώρα να κάνουμε γυμνό, θα το ξαναδούμε. Πάμε παρακάτω. Τώρα προχωράμε στη γάμπα. Από τη λεκάνη φεύγουμε στη γάμπα, η οποία προχωρά στο γόνατο, από το, δηλαδή εκεί που τελειώνει το χέρι, ξεκινά η ζάμπα που λαλούμε. Η γάμπα, το ομοιρός, το μοιραίωστο, και στο μέσο του 5, μεταξύ 5 και 6 έχουμε το γόνατο, ή ίσως και λίγο πιο κάτω από το μισό. Εκεί τέλος πάντων που βλέπουμε να τελειώνει η γάμπα και μας φαίνεται πιο σωστό, στο τέλος δηλαδή, εκεί που σημειώνουμε το 6, έχουμε το γόνατο, το οποίο από το 6 και κάτω σημειώνει τον ποντικό και την κνήμη. Η οποία δίνει μια κλίση λίγο στο πόδι, το κανί που λαλούμε, η κνήμη, ενώ αυτό ονομάζεται πύχης. Και εδώ έχουμε τον αστράγαλο που μας οδηγεί στην πατούσα. Να το. Πατούσα. Και εδώ που είπαμε ότι αντί στο έτσι μπορούμε να το κάνουμε στο έτσι. Να το. Εξαρτάται με ποιο τρόπο στέκεται η φιγούρα μας. Αυτό είναι. Μάλιστα. Τώρα έχουμε ένα βασικό μοντέλο φιγούρας. Πάμε να δούμε τώρα το σκιάχτρο που λέγαμε. Πώς αυτό θα το μετατρέψουμε σε γυναικεία φιγούρα και πώς είναι ο άλλος τρόπος. Συνεχίζουμε την κλίμακά μας, όπως βλέπουμε. Και ξεκινάμε κάνοντας το κεφάλι. Τραβάμε λίγο που θέλουμε τους ώμους, τα σχήματα μας που είπαμε, να το, για να δώσουμε λίγο το σχήμα. Τώρα βάζουμε και κίνηση στο σχέδιό μας. Και το κάνουμε και λίγο πιο χαλαρό, πιο περισσότερη προσωπικότητα, τσακπινιά και ξέρω και ούτω καθεξής. Όπου έχουμε άρθρωση ή κλείδωση χρησιμοποιούμε κύκλους ή οβάλ, όπως είχαμε πει. Όπου έχουμε πιο ευθυακό καλά χρησιμοποιούμε κυλίνδρους. Εδώ χρησιμοποιούμε με δύο τρόπους, εξαρτάται τι σχήματα βοηθούν στην κατανόηση, δηλαδή εμένα μπορεί να με βοηθούν αυτά τα σχήματα, σας μπορεί να σας βοηθούν άλλα σχήματα στην κατανόηση του σχεδίου. Και δίνουμε επίσης ένα σχέδιο για το πώς θέλουμε να φαίνεται το σχέδιό μας. Και έχουμε το σκιάχτρο μας. Ωραία. Τώρα αυτό θα το αναπτύξουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να μεταμορφωθεί σε κανονικό σχέδιο. Ας δούμε εδώ πώς έχει δουλέψει. Βλέπουμε εδώ τον άνθρωπο μας όπως τον είχαμε δείξει, το σκιάχτρο μας και εδώ το πρόχειρο σχέδιο ενός σκιάχτρου με σκοπό να φτιάξουμε αυτό. Έχουμε δηλαδή το κεφάλι. Το λαιμό. Τραβάμε μια γραμμή πρόχειρη για τους ώμους και τα χέρια. Δείχνουμε λίγο το σχέδιο που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Κάνουμε τις καμπύλες μας. Κάπου εδώ είναι
Ο γοφός, η μέση, ο γοφός. Εδώ έχει ένα χέρι που δεν θα φαίνεται. Το πόδι. Διορθώνουμε αυτό χρόνο. Και η πατούσα. Τώρα αυτό θα το μεταμορφώσουμε. Θα σβήσουμε ό,τι δεν χρειάζεται και θα κρατήσουμε αυτά που θέλουμε, έτσι ώστε να φτιάξουμε την κοπέλα που βλέπουμε δίπλα. Πώς θα φτιάξουμε αυτό το ανθρωπάκι? Εύκολα. Σβήνουμε τις εσωτερικές γραμμές που δεν χρειάζονται και έπειτα την τίνουμε. Αφού έχουμε το περίγραμμα, τώρα θα φτιάξουμε το εσωτερικό. Το εσωτερικό σχέδιο. Το οποίο πολύ εύκολα θα έρθουμε στο κεφάλι, θα βάλουμε μαγιά, θα βάλουμε ματάκια, τα οποία θα δούμε έτσι λίγο σε επόμενο. Το κεφάλι πρώτα να πούμε ότι το χωρίζουμε σε τρεις αμέρια όπως χωρίζουμε το σώμα. Θα το δούμε σε παρακάτω βιντεάκι, σε άλλο μάθημα. Αλλά ωστόσο καλό είναι να έχουμε λίγο υπόψη μας τη βασική αναλογία για να μπορούμε να κάνουμε ένα βασικό πρόσωπο. Τα φρύδια είναι στην πάνω γραμμή. Η μύτη είναι στο μέσο του προσώπου. Επίσης να σημειωθεί ότι η μύτη είναι η βασική μέτρηση, όπως είχαμε το κεφάλι για το σώμα. Η μύτη είναι η βασική μέτρηση για το πρόσωπο. Ωραία, να το. Κάπως έτσι κάνουμε τα μάτια. Τις βάζουμε τα σκουλαρικάκια, αν θέλουμε να τις βάλουμε τα σκουλαρίκια ή όχι. Τις βάζουμε μαγιά, κότσο ή μπορούμε να την αφήσουμε και φαλακαρή, εξαρτάται τι θέλουμε. Εγώ θα τις βάλω μια κορδέλα να την κάνω πεινά. Μπορούμε να τις βάλουμε φιόγκο ή λουλούδι, ούτω καθεξής. Οτιδήποτε μας αρέσει, μπορούμε να το ενσωματώσουμε στο σχέδιό μας χωρίς φόβο και πάθος. Πολύ πάθος όμως, θέλω να τα δώσετε όλα καλλιτέχνες μου, γιατί ξέρω ότι μπορείτε και δεν θέλω να φοβάστε, θέλω να δοκιμάζετε για να μαθαίνετε και να πετυχαίνετε. Αν δεν δοκιμάσουμε, δανειώνουμε και μας μένει και η απορία. Αλλιώς δεν μαθαίνουμε. Έτσι είναι, για να μάθουμε πρέπει να προσπαθήσουμε, έτσι. Δεν σημαίνει φυσικά ότι αυτά που σας δείχνω πρέπει να τα κάνετε ακριβώς τα ίδια. Μπορείτε να βάλετε δικά σας χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι ένα μαλλί πολύ, πολύ. Εγώ δεν θα της το κάνω τόσο πολύ, θα της το κάνω κάπως έτσι. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δικά σας στοιχεία. Δεν είναι ανάγκη να βγει ίδια, φτάνει να βγει με σωστές αναλογίες. Ορίστε, της κάνουμε ένα κογιέ. Και να την ντύσουμε τώρα. Τι να της βάλουμε αγιά, της βάλουμε κάτι τρέλο. Κάναμε. Τους ώμους της λίγο φουσκωτούς. Να ζήσουμε και εδώ λίγο τη γραμμή. Ωραία, να το. Τονίζουμε το στήθος λίγο καλύτερα, εδώ την πλάτη να γίνει λίγο πιο σωστή απόδοση. Εδώ θα της κάνω ένα σακάκι εποχής, ένα κορσό ζακετάκι, ένα κορσέ. Αλλά που είναι, δεν ξέρω πώς λέγεται. Ζακετάκι, ζακάκι. Μπλουζάκι είναι, αλλά με κορσέ ενσωματωμένο. Δεν ξέρω πώς το δείχνουμε, όμως οι fashion designer της παρέας μπορούν να μας στείλουν τις δικές τους προτάσεις και διορθώσεις. Εννοείται. Είμαστε ανοιχτοί σε απόψεις. Ανυπομονώ να δω τα δικά σας έργα, καλλιτέχνες μου, όπως πάντα.
με πολύ ανυπομονησία και ενθουσιασμό. Θέλω να ξέρετε ότι λατρεύω κάθε μάθημα που κάνουμε και ανυπομονώ για το επόμενο και ευχόμαι και εσείς το ίδιο. Για να δούμε λοιπόν. Και φυσικά θέλω να μου λέτε απορίες, εισηγήσεις, μην ξεχνάμε να σχολιάζουμε οτιδήποτε μας περιορίζει, μας ενοχλεί, θέλουμε να συζητήσουμε, είμαι πάντα στη διάθεσή σας, πάντα εδώ. Και τώρα θα ήθελα να σας κάνω φούστα, αλλά εφόσον έχουμε εδώ τη φούστα θα δείξουμε απλά. Κάνουμε τη φούστα που θέλουμε. Εγώ, για αντίθεση σε σχέση με το στυλ, θα της κάνω μια παντελόνα. Γιατί έτσι μου ήρθε τώρα και θέλω να το δοκιμάσω. Θα ήθελα να δω δηλαδή αυτό το σύνολο με μια παντελόνα. Mm-hmm. Μ' αρέσει και μ' αρέσει και πάρα πολύ. Ίσως αν δεν έκανα λίγο πιο στενή στους γοφούς, να ήταν λίγο. Όχι τόσο στενή, τόσο με αυτό. Αυτό μ' αρέσει. Δεν πολύ πάει, αλλά μ' αρέσουν αυτού του είδους παντελόνες. Οπότε. Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι, καλλιτέχνες μου. Φυσικά. Ας φτιάξουμε λίγο και τα χεράκια της. Τα κάναμε πολύ λεπτά, αλλά δεν πειράζει. Τις ταιριάζουν, δεν είναι ότι δεν τις ταιριάσαν. Ας τα χοντρίνω λίγα για να μην είναι τόσο πολύ λεπτά. Να είναι λίγο πιο φυσιολογικά. Ελαφρώς μου, δηλαδή. Όπως τα κάναμε, δεν έχουν και πολύ περιθώρια. Τονίζουμε λίγο καλύτερα τα δάχτυλά της. Μάλιστα. Και επίσης μπορούμε να τις βάλουμε αξεσουάρ. Δηλαδή, στολίδια. Ένα ρολόι, η βραχιόλη που είναι και ρολόι, ένα μπολικό, να δω, το έχουμε. Και αλλάζω λίγο το σχήμα του ποδιού για να φανεί καλύτερα το σύνολο. Δεν είναι ότι αλλάζω τις αναλογίες, το γόνατο παραμένει στη στάση που ήταν, στο σημείο που ήταν και όλο το πόδι επίσης. Απλό αλλάζω το σχήμα του ρούχου και λίγο της πόζας για να αναδείξω καλύτερα το συνολάκι που φοράει. Επίσης το στενεύω λίγο έτσι ώστε να έρθει εκεί που το θέλω και να είμαι happy. Ορίστε, να το. Μπορούμε να κάνουμε σχέδια, φυσικά, πάνω στο στο παντελόνι μας, στο ρούχο. Και φυσικά με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να φτιάξουμε και τα δικά μας ρούχα. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ένα σχέδιο κάποιου ρούχου που έχουμε και θέλουμε να του αλλάξουμε το χρώμα ή το σχέδιο ή οτιδήποτε και μπορούμε να το κάνουμε σαν προσχέδιο έτσι ώστε να το επιτύχουμε. Επίσης δεν χρειάζεται να κάνουμε πάντα το ίδιο, μπορούμε να είναι απλώς το ένα πόδι, δεν χρειάζεται να βάλουμε και στα δύο το ίδιο σχέδιο. Φυσικά μπορούμε αν θέλουμε, αλλά εγώ προτιμώ να μην το κάνω. Έχουμε το σχέδιό μας. Ορίστε, να το. Ορίστε. Να το παντελόνι μας. Έτοιμο. Να κάνουμε και τα παπούτσια της.
Εμένα μου αρέσουν τα χαμηλά παπούτσια, αλλά επειδή ξέρω ότι σε κάποιους αρέσουν τα heels, θα κάνουμε κάτι μεταξύ, ταιριάζει και στο στυλ του ρούχου που κάναμε. Είναι και καθημερινό και απλό και κάνει και τώρα για τη ρουτίνα. Με το μένοντας σπίτι μπορούμε να δούμε και άλλα είδη. Όμως δεν μου αρέσει, δεν ταιριάζει πολύ στο ρούχο της, οπότε θα το αλλάξω λίγο. Θα το κάνω μποτάκι. Κοιτάτε τώρα τι κάνει το σχέδιο. Το κάνω μποτάκι, κορίτσια και αγόρια μου. Το κάνω μποτάκι, κοιτάξτε. Λοιπόν, καλλιτέχνες μου. Να το. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και σε μια αντρική φιγούρα, δηλαδή μπορούμε να την ντύσουμε, μπορούμε να την αλλάξουμε, μπορούμε να την εμπλουτίσουμε, όπως και όσο θέλουμε. Οπότε μη μου κολλήσετε, ανυπομονώ να δω τα έργα εσάς και είμαι σίγουρη ότι θα τα πάτε πάρα πολύ καλά. Εύχομαι να σας αρέσει όσο και σε μένα, γιατί ειλικρινά πέρασα καταπληκτικά, το καταπολαύσα. Ναι, τώρα μ' αρέσουν. Και τώρα θα πάμε να ζωγραφίσουμε τα έργα μας. Από την άλλη θα... Άντε, να κάνουμε και μία φιγούρα αντρική. Να κάνουμε και έναν άντρα εδώ στην παρέα. Πάλι με την τεχνική του σκιάχτρου. Κάνουμε το κεφάλι. Δεν θα κάνω πολύ λεπτομέρειες στα πόδια και αυτά, γιατί φοράει μακρύ παντελόνι και δεν χρειάζεται. Αν δυσκολευόμαστε, μπορούμε να κάνουμε το ρούχο να πέφτει πάνω στο... Κάνουμε κουστούμαρισμένο τον άντρα μας. Μάλλον. Να το βλέπουμε λίγο από κάτω. Μας βγήκε, αλλά δεν μας πειράζει. Ζούμε το πρόσωπο, όπως είπαμε. Κάνουμε τους ώμους.
με αυτόν τον τρόπο σχεδιάζεται, δεν θα φαίνεται ολόκληρο το χέρι, αλλά θα φαίνεται σαν να το λυκίζουμε κάπως. Και νομίζω μπορείτε να δείτε αυτό που λέμε, σαν να το λυκίζει και φαίνεται από πίσω. Επίσης δεν χρειάζεται να κάνουμε κάμισα και ούτω καθεξής, μπορούμε φυσικά να τα κάνουμε. Εγώ του έκανα ένα αμάνικο φανελάκι, ίσως το φτιάξουμε λίγο να μην φαίνεται σαν να έχει μπούστο. Μην φαίνεται σαν να έχει στήθο, να φαίνεται σαν να έχει μπούστο. Ίσως ακόμα πέσει κάπως έτσι. Εδώ, μπράβο, αυτά είναι. Το φτιάξω. Περίπου. Θα το μαζέψουμε λίγο. Να φαίνεται πολύ πιο φυσιολογικό. Ή ίσως απλά να του βάλουμε λίγο. Βάλουμε ένα μανίκι. Αν δεν μας βγαίνει, φυσικά μπορούμε να βάλουμε μανίκι. Τόσο απλά και τελείωσε το μανίκι. Αυτό είναι που λέμε ότι η τέχνη έχει λύσεις για τα πάντα. Εντάξει, φυσικά μπορούμε να το δουλέψουμε λίγο και να το βγάλουμε. Δεν είναι ότι δεν βγαίνει. Απλά εντάξει. Απλώς τώρα θα το κάνουμε λίγο πιο πρόχειρα για να καταλάβουμε το νόημα, τέλος πάντων. Να το κάναμε. Και με χαλάει. Νομίζω προτιμώ το πεντομάνικο. Όπως και να έχει. Κάνουμε και από αυτή την πλευρά το. Το χέρι μας γίνουμε, όπως είπαμε, τα ενδιάμεσα να μην φαίνονται αυτά και μετά ξεκινάμε χρωμάτισμα για να δούμε όλα εντάξει, αλλά στο τόπο τους εκεί που πρέπει. Μ' αρέσει καλύτερα. Ναι. Ναι, μ' αρέσει πολύ καλύτερα. Και αυτό ίσως το κάνουμε κάπου εκεί. Να μην είναι τόσο. Ναι, πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Αυτά είναι. Okay. Αυτά είναι. Και τώρα ας προχωρήσουμε στο χρωμάτισμα. Επίσης το παπούτσι του να σημειώσουμε λίγο. Άλλο για αθλητικό το κόβω. Θα μπορούσε να είναι και πιο καλό, αλλά μπορούμε να το κάνουμε αθλητικό ή οτιδήποτε άλλο επιθυμούμε εμείς. Δεν έχει σημασία. Και έχουμε και τον άντρα μας. Επίσης, όποιος θέλει ή όποια θέλει, καλλιτέχνες μου, μπορείτε να το χρωματίσετε με το δικό σας τρόπο ή να το εμπλουτίσετε με το δικό σας τρόπο, ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα τα δικά σας γούστα και να μην είναι αντιγραφή, να είναι ένα ωραίο μαθηματάκι το οποίο ακολουθήσαμε και δημιουργήσαμε τα δικά μας έργα, τα δικά μας σχέδια μόδας. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τα μανεκέν μας, τα μοντέλα μας δηλαδή με τα έργα μας, προχωράμε στο χρώμα, προσθέτοντας και εμπλουτίζοντας τα σχέδια μόδας που έχουμε μόλις δημιουργήσει. Οπότε, ολοκληρώνοντας το fashion design μας, προχωρούμε στην τελική παρουσίαση, όπου θα το εμπλουτίσουμε με χρώμα και θα είναι έτοιμο για παρουσίαση. Οπότε, πάμε να το ζωγραφίσουμε. Καλλιτέχνες μου, αφού ετοιμάσουμε λοιπόν τα υλικά μας, μπορούμε να περάσουμε στο ζωγράφισμα.
Θα εμπλουτίσουμε λοιπόν το σχέδιό μας με χρώμα και τέχνη. Θα αναπτύξουμε τις ικανότητές μας. Θα πειραματιστούμε όλο και περισσότερο, κυρίως με τις υφές, τα χρώματα και τις γραφές στο συγκεκριμένο. Αφού ήδη έχουμε χρησιμοποιήσει γραμμή, σχήμα και ούτω καθεξής, τώρα θα δουλέψουμε με τα χρώματα και τις ποιότητες αποχρώσεις και τα σχετικά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις φιγούρες που βρίσκονται πιο πίσω, επειδή θέλω να παίξω λίγο με θέρμα και ψυχρά. Θα κάνω μια πράσινη μπλούζα στον άντρα μας εδώ, την οποία θα εμπλουτίσω με ρίγες, μάλλον αναλόγως πως θα πάει το παντελόνι. Ίσως βάλουμε στο παντελόνι κάποιες ρίγες, τώρα θα το δούμε. Ωστόσο μου αρέσει το χρωματάκι που βγαίνει, το σκέτο πράσινο, αλλά το ανοιχτό πράσινο. Θα έρθει ωραία αντίθεση και συνδυασμός με το σκούρο παντελόνι, το οποίο δεν θα δουλέψω με αντίθετα, αλλά θα βάλω δευτερεύοντα χρώματα. Για παράδειγμα, στην κεντρική μας φιγούρα, την κοπέλα, θα βάλω τα βασικά χρώματα. Στον άντρα θα βάλω τα δευτερεύοντα χρώματα. Ενώ στην κοπέλα μας εδώ θα χρησιμοποιήσω περισσότερο χρώματα. Ίσως και ένα συνδυασμό το... εδώ θα χρησιμοποιήσω τριτεύοντα χρώματα, δηλαδή διάμεσα χρώματα, χρώματα που δεν είναι... που δεν έρχονται σε πρώτο πλάνο. Θα δούμε και λίγο τη σχέση τους μεταξύ τους, πώς φαίνεται, τι εφέ δείχνουν τα χρώματα όταν διατάσσονται μεταξύ τους με τέτοιο τρόπο. Να δούμε λοιπόν. Έτσι είναι ωραίο μουφ χρώμα. Πολύ ωραίο, μου αρέσει. Μ' αρέσουν και λίγο τα ρετρό designs, οπότε θα προσπαθήσω να έχουν μια πιο ρετρό διάθεση και άρωμα, οπότε οι συνδυασμοί θα είναι πιο 60s. 70s μέχρι 90s. Βλέπουμε πόσο όμορφα δένουν μεταξύ τους. Να σημειώσουμε ότι είναι και τα δύο ψυχρά, όπως έχουμε μάθει ήδη. Κάτι που κάνει το σχέδιο μας και όλη τη φιγούρα να πηγαίνει πίσω στο φόντο, τη σπρώχνει προς τα πίσω, πίσω από αυτά, από τις άλλες δύο φιγούρες μας, τις οποίες θα δούμε σε λίγο και τις οποίες θα σημειώσουμε με πιο φωτεινά και ζωηρά χρώματα, πιο θερμά χρώματα, κάτι που θα τις κάνει να έρθουν πιο μπροστά, ενώ η φιγούρα αυτή που θα έχει δευτερεύοντα, τριτεύοντα χρώματα θα είναι κάπου στο ενδιάμεσο των δύο αυτών. Οπότε τα χρώματα είναι άλλος ένας τρόπος να δείξουμε και το χώρο που είχαμε δει και σε προηγούμενο μάθημα. Ενώ το μέγεθος των φιγούρων βοηθά. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο σχέδιο δεν χρησιμοποιήσαμε το μέγεθος σαν τρόπο προοπτικής απόδοσης, αλλά την επικάλυψη. Ο ένας καλύπτει τον άλλο, έτσι ώστε να φαίνεται ποιος είναι μπροστά και ποιος πίσω, διότι είναι σχετικά ο ένας δίπλα στον άλλο, όμως με ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους μπρος-πίσω, οπότε δεν ήθελα να είναι υπερβολικό.
Και γι' αυτό προτίμασα να το δείξω με επικάλυψη. Κάτι που βοήθησε στο γενικότερα στο σχέδιό μας. Προσέχουμε να μην ξεφύγουμε από το design, όχι πολύ τουλάχιστον. Μπορούμε να βάλουμε πιο φωτεινά σημεία που μπορούμε να αλλάξουμε και το χρώμα. Όπως βλέπουμε εδώ που έρχεται και λίγο αντίθεση. Όμως δεν είναι απαραίτητο, μπορούμε να το κάνουμε, δεν χρειάζεται. Αλλά εμένα επειδή μου αρέσει να παίζω με τις υφές και τα χρώματα, θα το κοκκινήσω λιγάκι. Πολύ λίγο. Να δείξω και το που, όπως είπαμε, με την απόχρωση δείχνουμε και φως και σκιά αν χρειαστεί. Να το, αυτό είναι. Απόχρωση. Δεν χρησιμοποιώ μόνο τόνα χρώματα, χρησιμοποιώ σκίαση, φωτοσκίαση ή απόχρωση για να δείξω όγκο, να δείξω ότι δεν είναι ένα χαρτί, ένα επίπεδο σχήμα το σχέδιο μου, αλλά έχει βάθος. Να το ορίστε. Ωραίοτατο. Κάπως έτσι γίνεται και η φωτοσκίαση στην αγιογραφία. Θα κάνουμε και αγιογραφία στα παρακάτω βιντεάκια μας, τα επόμενα μαθήματα. Πιο μετά βέβαια, πιο αργότερα. Γιατί η αγιογραφία θέλει προετοιμασία πολύ και πρέπει να πούμε κάποια πράγματα πολύ σημαντικά πριν προχωρήσουμε. Ωστόσο, κάποια πράγματα θα τα πούμε, κάποια θα τα δείξουμε, κάποια άλλα θα τα δούμε έμπραχτα, πιο έμπραχτα. Προς το παρόν βλέπουμε τις αναλογίες. Οι αναλογίες πρέπει να ανταποκρινώνται, όπως είπαμε, στο ύψος και στο πλάτος των μορφών μας. Χωρίς να τις αλλοιώνει. Έχω σκουρίνει λίγο την μπλούζα, γιατί παρά ήταν ανοίχτη ο χρώμη και ήταν αρκετά από μακρύ από το αποχρώση του παντελονιού. Τώρα θα προσθέσω λίγο κίτρινο για τα φώτα για να δείξω και τις σωματικές αναλογίες και σωματική διαπλασία που τίνει να φαίνεται κάτω από το ρούχο. Αλλιώς το ρούχο μας δεν θα στέκει, θα είναι απλά μια σακούλα πάνω, θα φαίνεται σαν σακούλα πάνω στο σώμα. Πρέπει να διαγράφει λίγο τη δομή του σώματος για να δείξουμε και τι είδους ρούχο φοράει η φίγουρα μας. Δηλαδή το μπλουζάκι μας εδώ είναι στενό, φαίνεται καθαρά πλέον. Προηγουμένως δεν φαίνονταν πιο loose, πιο χαλαρό. Μπλουζάκι. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Πάμε στα παπούτσια. Τα παπούτσια δεν θα τα κάνουμε μπλε μάλλον. Σκεφτόμουν να τα κάνω σκέτο μαύρα, αλλά αφού μπήκαμε στο τσιπάκι του ρετρό, ας το προχωρήσουμε λίγο. Μπορούσαμε επίσης να τα κάνουμε υβυσινή, σαν πολύ κρού ή
πράσινα ή μοβ. Θα κάνουμε ένα συνδυασμό των παραπάνω χρωμάτων. Όχι αποχρώσεις, αλλά ίσως να έχουμε και κάποιες αποχρώσεις. Τώρα να δούμε. Αυτό είναι. Όταν το κάνουμε το φινίρισμα με το μαρκαδόρ θα τονιστεί πολύ καλύτερα. Να του, τέλειο. Αυτό είναι, τέλειο. Βήμα-βήμα να προχωρούμε, καλλιτέχνες μου, όπως πάντα, για να το ολοκληρώνουμε χωρίς κανένα θέμα. Επίσης, εδώ μία μπλε ζώνη θα ήθελα να τη βάλουμε. Έτσι, αυτό είναι. Τέλεια. Κάνουμε ένα κουμπί. Πάμε τώρα να δούμε τις άλλες φιγούρες μας. Προσέχουμε να μην λερώσουν, όπως βλέπετε είμαι πάρα πολύ προσεκτική με τα όρια. Προσπαθώ να μην τα λερώσω για να μην μου χαλάσουν τα designs. Για να δούμε τώρα, είπαμε σε αυτήν θα βάλουμε πρωτεύοντα. Εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε και πορτοκαλί, να το πούμε και αυτό. Αν μπορούμε να κάνουμε τα κορδόνια πορτοκαλιά. Ωστόσο, επειδή δεν τα έχω βάλει, θα τα βάλω στα τριτεύοντα χρώματα. Διότι θεώρησα ότι θα ήταν υπερβολικά πολύ, όμως τώρα που το βλέπω, πάμε να κάνουμε τη ζώνη πορτοκαλί. Ναι, δεν με χαλάει. Θυμίζει λίγο Hulk. Η όλη... Το λοντίσιμο δεν το είχα σκεφτεί, να ξέρετε κατά λάθος μας βγήκε Hulk. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Σκεφτείτε τον ντύσιμο των ηρώων να γινόταν κανονικό ντύσιμο, δεν θα ήταν πολύ τέλειο. Ήταν υπερβολικά τέλειο. Πορτοκαλί θα κάνω το παντελονάκι της, γιατί από όταν το ζωγραφίσαμε μου έβγαζε αυτό το πορτοκαλί, το καφέ, το πορτοκαλί, το γίνο. Και θα ήθελα να το δω πώς θα ανταποκριθεί στα υπόλοιπα χρώματα που θα μπουν πάνω. Ενώ το μπλουζάκι της σκέφτομαι να το κάνω όχι γαλάζιο, θαλασσί ή τυρκουάζ. Ναι, βασικά ή γαλάζιο. Όμως δεν θέλω να βάλω μπλε γιατί βάλαμε στα παπούτσια του. Οπότε ίσως το κάνω πιο θαλασσί. Θα το κάνουμε θαλασσί, πιστεύω θα είναι πολύ ωραίο και θα έρχεται και αντίθεση. Το πορτοκαλί μας, εδώ, το βερμιγιό, κατά κάποιο τρόπο, πορτοκαλί περισσότερο, μπορούμε να το εμπλουτίσουμε αργότερα εννοείται, αν όσο το δουλεύουμε δούμε ότι δεν μας αρέσει σαν ένα συνδυασμός αυτό το χρώμα, μπορούμε να το ανοίξουμε, να το σκουρίνουμε, ξέρουμε τα χρώματά μας, οπότε μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να τα ελέγξουμε όπως θέλουμε. Ας προχωρήσουμε σιγά σιγά. Το είδος υφάσματος ονομάζεται εμπριμέ. Εμπριμέ είναι το ρούχο που έχει φυτικά μοτίβα, δηλαδή μοτίβα με σχήματα από τη φύση, λουλουδιών και συνήθως ή ζώων, φυτών δηλαδή ή ζώων, αν και αυτά που έχουν ζώα ονομάζεται ζωικά, αλλά ή επίσης αυτά που έχουν που μιμούνται την προβιά ενός ζώου ονομάζονται
animal print. Δηλαδή τύπωμα ζώου, σαν να κάνεις τύπωμα, σαν να τυπώνεις δηλαδή το σχέδιο της γούνας πάνω στο υφασμά σου. Άρα είπαμε έχουμε τα imprimé με τα φυτικά μοτίβα ή τα ζωικά και το animal print που αντιγράφει καθαρά τη γούνα, το σχέδιο, όχι την υφή. Αλλά αν είναι αρκετά καλό το σχέδιο, μοιάζει σαν να μιμείται και την υφή. Και το βλέπουμε ότι είναι πολύ συχνά τις μόδες. Οι μόδες πάνε και έρχονται, να το πούμε και αυτό. Τίποτα δεν είναι σωστό, τίποτα δεν είναι λάθος. Θα δοκιμάσω να κάνω ένα κίτρινο πω. Ένα πιο κίτρινο. Για το... Μου φαίνεται λίγο σκούρο και λίγο μουντό, οπότε θα προσπαθήσω να το ανοίξω με το λεμονί και ο πολύ κίτρινο. Μ' αρέσει, αλλά τώρα μου φαίνεται λίγο ξινό. Θα το περάσω ένα χέρι και θα το ξαναπεράσω με το άλλο κίτρινο. Και τα μικιό ποιοτικό. Και έπειτα θα δοκιμάσω λίγο κόκκινο στις άκριες. Ενώ στο παντελόνι θα προσθέσω... Είπαμε θα το κάναμε θαλασσί. Αλλά μου φάνηκε λίγο πολύ σκούρο και έτσι προτίμησα να το κάνω κίτρινο και μου αρέσει το κίτρινο. Οπότε ίσως να κάνουμε θερμά σε αυτή την κοπέλα και εδώ να κάνουμε τα δευτερεύοντα που μάλλον το προτιμώ κιόλας. Ωραία, πετύχαμε το χρώμα που θέλαμε. Ωραιότατο κίτρινο, Indian Yellow, φοβερό χρώμα από τα αγαπημένα μου μπορώ να πω. Το Indian Yellow, θα γελάσετε, αλλά είναι γεγονός, δημιουργείται από τα κόπρανα των αγελάδων. Επεξεργάζεται φυσικά, αλλά είναι η μόνη ύλη που μπορεί να μας δώσει αυτό το όμορφο γλυκό κίτρινο. Εντάξει, φυσικά δεν τα παίρνουν έτσι και μας τα ετοιμάζουν. Περνάνε από με πολλή επεξεργασία μέχρι που χάνουν την ιδιότητά τους. Ισχύει συνήθως για τις λαδοπογιές, ωστόσο αυτό το γεγονός. Δεν ξέρω αν ισχύει και για τις ακουαρέλες ή άλλα υλικά. Λογικά ναι, αλλά εντάξει. Δεν μπορώ να πάρω και εγώ, πρέπει να το δούμε σε άλλο μάθημα αυτό. Αλλά αν θέλετε μπορείτε να το ψάξετε και να μας πείτε οι ίδιοι. Πάμε τώρα με λίγο κόκκινο να κάνουμε την κορδέλα της φίλης μας εδώ. Το λουλουδάκι της, ωραιότατα. Τι χρώμα να κάνουμε τα μαλάκια της. Ναι, νομίζω να τις τα κάνουμε σκούρα. Θα μου άρεσα. Okay. Τα σκουραρικάκια της θα μου άρεσαν κόκκινα, δεν ταιριάζω. Ενώ μπορούμε στο ρούχο της. Σημειώσουμε τα διακοσμητικά στοιχεία με κόκκινο. Για να δώσουμε έμφαση τα σημεία αυτά. Και να ολοκληρωθεί το σύνολο. Όμορφο. Τέλειο μας βγήκε. Κάνουμε λίγο τα περιγράμματα, να δώσουμε λίγο κίνηση και όγκος στα σημεία του ρούχου ώστε να μην φαίνεται σαν σακούλα όπως είπαμε και προηγουμένως, να φαίνεται σαν φωτοσκίαση το κόκκινο μας πάνω του και να φαίνεται το σχέδιό του, να δείχνουμε ότι είναι σαν κορσές χωρίς υπερβολές ωστόσο. Και έπειτα με το κίτρινο μας ξανά μπορούμε να
ξαναπεράσουμε κάποια σημεία. Όπως έτσι. Κάτι που το κάνει λίγο πιο πορτοκαλί, ενώνει λίγο τα... και ίσως χρειάζεται να το ξαναπεράσουμε αργότερα, αφού στεγνώσει. Αλλά δεν μας πειράζει, γιατί βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Οπότε πάμε παρακάτω. Θα χρησιμοποιήσουμε το γαλάζιο μας, τελικά, για τα φύλλα εδώ. Αφού έχουμε... θα χρησιμοποιήσουμε αντίθεση. Γιατί όχι εξάλλου. Μπορούμε να αλλάζουμε γνώμη. Μόνο για τα φύλλα μας όμως. Καθώς επίσης και πράσινο και μοβ για τα λουλούδια. Μπορούσαμε και μαύρο. Αλλά θα μας βγει πολύ σκούρο και δεν το θέλουμε. Μπορούμε φυσικά, αν θέλουμε. Δεν υπάρχουν περιορισμοί, όπως έχουμε πει άπειρες φορές. Αλλά έρχεται ωραίο και δεν κλέβει το μάτι από το άνω μέρος του ρούχου. Να διαλέξουμε χρώμα για τα λουλούδια μας. Αφού κάνουμε τα κίτρινα σημεία, ή μάλλον να τα αφήσουμε στο τέλος ίσως. Να δούμε αν μπορούμε. Εντάξει, όχι, μπορούμε να το κάνουμε. Μπορούμε να τα περάσουμε και στο τέλος. Το άσπρο είναι όμορφο, αλλά... Τι άλλο χρώμα θα μπορούσαμε να βάλουμε. Όχι, θα το κρατήσουμε λευκό, γιατί όχι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια ωραιότατη αντίθεση χωρίς να μας επιβαρύνει. Οπότε ίσως όταν κάνουμε την... θα το τονίσουμε πάλι σαν περίγραμμα όταν θα κάνουμε το φινίρισμά μας. Πάμε να δούμε τώρα τη... τα παπουτσάκια μας, τα ξεχάσαμε. Στα παπούτσια μπορούμε να βάλουμε κίτρινο πάλι. Κόκκινο δεν πολύ βάλαμε, οπότε εδώ θα δουλέψουμε όπως δουλέψαμε και στο μπλουζάκι, στο κορσέ. Θα σημειώσουμε κόκκινα χαρακτηριστικά στα παπούτσια σαν διακοσμητικό στοιχείο. Δηλαδή, μ' αρέσει πολύ αυτό το κόκκινο σε παπούτσι, ειδικά είναι όλα τα λεφτά. Είναι πολύ όμορφο, μ' αρέσει, έχει μια πολύ αισιοδοξή οπτική. Και με τον μπλε ταιριάζει απίστευτα. Είδαμε ότι τον μπλε τελικά το χρησιμοποιήσαμε περισσότερο σαν βοηθητικό χρώμα. Δεν έχει να κάνει με κάποιο κανόνα ή... Απλά έτσι μας άρεσε, έτσι. Βέβαια, εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με άλλη σειρά, άλλο τρόπο, δεν χρειάζεται να είναι τα ίδια. Τα λέμε και τα ξαναλέμε αυτά. Δεν θέλω να μου αντιγράψετε, θέλω να βάλετε το δικό σας στίγμα, το δικό σας γούστο, έτσι ώστε να είμαστε όλοι διαφορετικοί, να μην τα κάνουμε όλα και να είναι όλα τα ίδια, δεν το θέλουμε αυτό. Φυσικά, αν θέλουμε να τονίσουμε περισσότερο το ρούχο χωρίς να... μας νοιάζει το πρόσωπο ή το σώμα, εφόσον μιλάμε για αναλογίες σώματος, δεν χρειάζεται να ζωγραφίσουμε ή να σχεδιάσουμε πιο συγκεκριμένα το πρόσωπο. Μπορούμε απλώς να το κάνουμε πιο αφηρημένα. Ωστόσο, εμείς θα το κάνουμε γιατί έτσι μας αρέσει. Αλλά αφού στεγνώσει
και να δούμε λίγο περισσότερο το σύνολο. Δεν θα ζωγραφίσω ωστόσο το χρώμα, θα κάνω μόνο το... το χρώμα των μαγιών, για να δούμε λίγο πώς μπορούμε να το δουλέψουμε. Τώρα να δούμε, ίσως το κάνουμε. Θα δούμε. Είπαμε θα κάνουμε ένα ωραίο θαλασσί, για να δούμε, μπορούμε να έχουμε ένα θαλασσί, ναι μπορούμε, ωραιότατα. Θα κάνουμε εδώ ένα ωραίο θαλασσί φορματάκι ή μάλλον ένα φορματάκι που συνδυάζει χρώματα και θαύματα. Σαν ουράνιο τόξο. Με κύριο βασικό χρώμα το θαλασσί. Ενώ σαν βάση χρησιμοποιεί το θαλασσί. Και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το βυσσινί. Για το χρώμα του μαγιού έρχεται πολύ ωραίος συνδυασμός και θύμιζει λίγο το κουστούμι του άντρα εδώ δίπλα, ωστόσο δεν είναι ακριβώς, δεν είναι πολύ πιο σκούρες και νυχτές αποχρώσεις χρωμάτων και συνδυασμοί, οπότε μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει να κάνει καμία σχέση. Έφυγα το φιόγκο γιατί δεν ταιριάζει τελικά στα χρώματα και στο σύνολο του στυλ που εξελίχθηκε, γιατί όπως λέω πολύ συχνά καλλιτέχνες μου και το αυτάκι της το κρύψαν, το έργο μας παίρνει εκεί που θέλει το ίδιο και μου αρέσει εκεί που πάει γιατί ξεχωρίζει πολύ περισσότερο από όσο θα ξεχώριζε με το σχέδιο που είχε προηγουμένως. Τώρα την πέραμε λίγο τζόκερ. Πρέπει να την επαναφέρουμε λιγάκι. Μην πειράζει, θα το δουλέψουμε άρα το χρώμα τελικά, όπως φαίνεται. Μαζί με λίγο μαρκαδόρο όταν στεγνώσει. Μην μπορούμε απλά να το ακυρώσουμε εντελώς. Δεν μας το παγορεύει κανείς να κάνεις. Αυτό που λέγαμε ότι μπορούμε να αγνοήσουμε το πρόσωπο, να το. Εντάξει, θα το επαναφέρουμε, αλλά μπορούμε να το αγνοήσουμε αν θέλουμε. Με την ευκαιρία μπορούμε να βάλουμε στο κορίτσι μας ένα καλσό, μια κάλτσα ή ένα χρώμα ή απλώς ένα παντελόνι. Να μην
νομίζω θα τις βάλω παντελόνι, γιατί δεν μου αρέσουν τα καλσόν και το θεωρώ πολύ στερεοτυπικό και σπεριτό. Δεν θα τις το κάνω μέχρι εδώ, με πιο μανιά και πολύ πρακτικότερο. Δεν έχω απόλυτα ευθείες γραμμές, δεν χρησιμοποιώ απόλυτα ευθείες γραμμές, διότι θέλω να δείξω το σχήμα του ποδιού και πώς γυρίζει. Και αφού στεγνώσει λίγο, έπειτα θα το θολώσω για να φανεί ότι είναι σαν ένα καλσονάκι, παντελονάκι. Κάπως έτσι. Φαίνεται το σχήμα, αλλά όχι πολύ καθαρά, διότι φαίνεται σαν να είναι παντελόνι. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και στα χέρια, αν θέλουμε. Ή όχι, αυτό είναι εξαρτάται από εμάς. Πάμε να τελειώσουμε το φόρεμα. Θαλασσί είπαμε. Να το, αυτό είναι το χρωματάκι μας. Μοιάζει με πράσινο, αλλά είναι ένα συνδυασμός πράσινου με μπλε. Και πάνω στο οποίο μπορούμε να παίξουμε με άλλα χρώματα. Επίσης, ένα χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου φορέματος, ότι οι ευθείες γραμμές τονίζουν τις πιέτες που έχει. Υπάρχει συγκεκριμένη ονομασία από το συγκεκριμένο είδος υφάσματος. Πλισέ, αυτή είναι η ονομασία, πλισέ. Και μου αρέσει το πλισέ, αλλά θέλει πάρα πολύ σιδέρωμα. Καλλιτέχνες μου, αν έχετε πλισέ, ελπίζω το σιδέρωμα να σας αρέσει, γιατί θέλει πολύ σιδέρωμα και πολύ προσοχή. Πρέπει να είναι οι πιέτες πολύ περιποιημένες. Τις χάσαμε λίγο, αλλά θα τις βγούμε πάλι. Ειδικά μετά που θα βάλουμε τα φώτα μας με το μαρκεδόρο μας, το λευκό και το σκούρο. Πάμε να δούμε λίγο τα χρώματα του σώματος, αφού την κάναμε που την κάναμε αυτή. Στην κάνουμε λίγο μελανιασμένη και θα επανέλθουμε μετά με άλλο χρώμα από πάνω να την επαναφέρουμε κάπως. Ένα τα παπουτσάκια της θα είναι εξίσου. Μ' αρέσει αυτό το μπλε χρωματάκι που βγήκε εδώ. Θα το κάνω, θα το συνεχίσω, θα το κάνω σαν κάλτσα. Ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι συνεχεία του κάλτσο. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για τα χέρια, δεν φοράει κάλτσο, ούτε γάντια. Θα μπορούσε φυσικά. Μ' αρέσει αυτό το χρώμα πάνω της. Αν κάναμε μεταλλαγμένους ή σούπερ ηρωές, θα ήταν ότι έπρεπε. Λοιπόν, να βάλουμε με το κίτρινο λίγο φως πάνω της, αφού έχουμε να κάνουμε με μοβ. Χρησιμοποιήσουμε αντίθεση. Πλέον βλέπετε ότι έχουμε περάσει στον κόσμο του φανταστικού, αλλά δεν μας νοιάζει, γιατί έτσι κι αλλιώς πρόκειται για απλό σχέδιο και στόχος μας είναι τα ρούχα που σχεδιάσαμε, όχι τα πρόσωπα. Οπότε, μπορούμε να πούμε ότι
δεν με νοιάζει και τόσο το χρώμα του ανθρώπου, αλλά το ρούχο του, που φαίνεται εξαιρετικά παρεμπιπτόντος. Θα πορτοκαλίσουμε λίγο το σώμα τώρα. Και έπειτα, αφού στεγνώσε, θα κάνει και τις άλλες φιγούρες μας και έπειτα θα περάσουμε πιο ανοιχτά χρώματα, έτσι ώστε να έρθει στο πιο φυσιολογικό χρώμα. Να πούμε ότι τα παπούτσια μας θα είναι και πάλι θαλασσιά και μπλε, ίσως θα μπορούσαμε να τα κάνουμε θαλασσί, θα τα κάνουμε. Αυτό το θαλασσί παλάζει χρώμα. Μου άρεσε πάρα πολύ το χρώμα που σίγουρα βρίσκουμε. Μπορούμε ή μπορούμε να βάψουμε. Αν έχουμε παπούτσια που θέλουμε να αλλάξουμε το χρώμα τους, μπορούμε να το κάνουμε άνετα, καλλιτέχνες μου, άνετα, εννοείται. Να το, αυτό είναι. Αυτό είναι η καλλιτέχνης μου. Όταν στεγνώνει το ένα κομμάτι, ξαναπερνάμε εκεί που χρειάζεται και που θέλουμε, μέχρι να έρθει εκεί που το θέλουμε. Μαζί με τις άλλες φιγούρες, φυσικά, και έπειτα ξεκινούμε το φινίρισμα. Έπειτα ξεκινούμε το φινίρισμα μας. Ξεκινάμε δηλαδή να βάζουμε λεπτομέρειες και ούτω καθεξής. Μπορώ να πω είμαι πολύ ευχαριστημένη με το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής και είμαι σίγουρα ότι θα είμαι ευχαριστημένη και με το τελικό αποτέλεσμα. Μέχρι τέλους. Και φυσικά στο φύλλο μας εδώ θα χρησιμοποιήσουμε το μαύρο χρώμα για το μαλλί, αφού τον κάναμε αρκετά hack. Ας το ολοκληρώσουμε. Και το καφέ καλό είναι. Έπειτα θα βάλουμε μαύρο για τις σκιές.
Είδαμε λοιπόν βήμα-βήμα πώς σχεδιάζουμε ρούχα και φυσικά τις αναλογίες του σώματος. Επίσης βήμα-βήμα, πώς, δηλαδή μπορούμε να ζωγραφίσουμε τις φιγούρες μας ή τους χαρακτήρες μας, εξαρτάται τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Και τώρα θα κάνουμε το φινίρισμα και οι φιγούρες μας θα είναι έτοιμες. Πάμε να δούμε. Για το φινίρισμα παίρνουμε ή ένα μαρκαδόρο ή ένα μολύβι ή ένα πενάκι ή μια πένα, ό,τι μας βολεύει καλύτερα. Εγώ χρησιμοποιώ το μαρκαδόρος μου αυτός της Μπογιάς. Πολύ καλή μαρκαδόρη. Και χρησιμοποιώ αναλόγως για φώτα ή σκιά. Χρησιμοποιώ αναλόγως για φώτα ή σκιά. Δείχνω το περίγραμμα με το σκούρο μαρκαδόρο, όπως κάθε άλλη φορά, για να είναι πιο έντονο και να φανεί καθαρά το περίγραμμα, να ξεχωρίσει δηλαδή από το ένα χρώμα από το άλλο, πιο εύκολα και πιο έντονα. Προσέχοντας να ακολουθήσω τις γραμμές μου, όσο πιο προσεκτικά γίνεται. Όπου το έχω χάσει λίγο, μπορώ να το ξαναπεράσω στο τέλος με λίγο χρώμα, φυσικά. Και επίσης μπορώ να το εμπλουτίσω. Ορίστε να δω. Τόσο εύκολα. Γιατί όπως είπαμε, δεν σημαίνει ότι το λάθος που μπορεί να κάνουμε δεν διορθώνεται, όλα διορθώνονται. Όλα διορθώνονται, καλλιτέχνες μου, όλα διορθώνονται. Και όπως βλέπουμε, θα το θέλει το φως του, θα το βάψει. Όπως και να έχει, συνεχίζουμε τη σειρά που δουλέψαμε το χρώμα. Δουλεύουμε και το περίγραμμα, έτσι ώστε να μην ανακατέψουμε τα σημεία που είναι υγρά ακόμα με το μελάνι του μαρκαδόρου και σκίσουμε την κόλλα μας ή κάνουμε κάτι λάθος. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν θα διορθώνεται το λάθος, αλλά αν μπορούμε να το αποφύγουμε είναι ακόμα καλύτερα, καλλιτέχνες μου. Και είναι και σημαντικό να παίρνουμε το κολλάι σιγά σιγά, δηλαδή να προσέχουμε, να είμαστε αρκετά προσεκτικοί, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να διορθώνουμε, αλλά να αποφεύγουμε τα λάθη πλέον. Φυσικά δεν χρειάζεται να κάνετε, όπως είπα και προηγουμένως, και τις τρεις φιγούρες. Μπορείτε να κάνετε μία φιγούρα, ακολουθώντας τα βήματα ένα-ένα, έτσι ώστε να δοκιμάσετε πρώτα τις αναλογίες, τα υλικά σας και το καθεξής, ενώ και να μην κουραστείτε φυσικά, γιατί ήταν κάπως μεγάλο το συγκεκριμένο μάθημα. Όμως, ξέρω ότι αν και κουραστήκατε μερικοί, άξιζε το κόπο, εύχομαι να το πιστεύετε κι εσείς, διότι πραγματικά ήταν ένα πολύ σημαντικό μάθημα και θα μας βοηθήσει σε πολλά άλλα, θα μας βοηθήσει σε πάρα πολλά άλλα μαθήματα και σχέδια.
τα καλλιτέχνα μου συνεχίζουμε με το... με το περίγραμμα, το φινίρισμα, όπως λέμε. Καλύτερος μας δεν ανταποκρίνεται. Κάνουμε αυτή την κίνηση μέχρι να κατεβεί το μελάνι μας ή απλώς το βάζουμε ένα ανάποδα κάπου ακουμπισμένο μέχρι να τρέξει το μελάνι. Να το, έτρεξε μια χαρά, τέλεια. Ας κάνουμε τώρα τις άλλες λεπτομέρειες όπου χρειάζεται. Δεν χρειάζεται παντού. Εγώ το κάνω γιατί μ' άρεσε να παίζω λίγο με την υφή. Βλέπετε, δεν μας νοιάζουν οι λεπτομέρειες του προσώπου τόσο. Επίσης ο μαρκαδόρος μου είναι λίγο χοντρός, θα μπορούσε δηλαδή να είναι ένας πιο λεπτός μαρκαδόρος, έτσι ώστε να μπορώ να κάνω περισσότερες λεπτομέρειες. Θα μου πείτε γιατί δεν χρησιμοποιώ τους άλλους δύο μαρκαδόρους. Δεν το θεωρώ απαραίτητο γιατί όπως είπα σκοπός μας είναι οι αναλογίες του σώματος και το ρούχο που σχεδιάζουμε και θέλουμε να παρουσιάσουμε και όχι το πρόσωπο. Εκτός αν είμαστε make-up artists, κάτι που θα δούμε στο επόμενο βιντεάκι, στο επόμενο μας μάθημα, θα δούμε τις αναλογίες του προσώπου δηλαδή. Και εκεί θα μας νοιάζει το πρόσωπο. Τώρα, αν θέλουμε να δείξουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εννοείται ότι θα προσέξουμε και το πρόσωπο. Δεν κάνουμε προχειροδουλειές. Αν και αυτή τη στιγμή στόχος μας είναι το σώμα και οι αναλογίες. Βλέπουμε, υπάρχουν τα βασικά χαρακτηριστικά, αλλά χωρίς υπερβολικές, λεπτομέρειες. Δεν μας νοιάζουν τόσο. Πάμε να δούμε και την κοπέλα μας εδώ. Ας ξεκινήσουμε από το πάνω μέρος. Εδώ στο μαλάκι. Μάλλον να το αφήσουμε τελευταίο αφού το δουλέψαμε προς το τέλος. Φυσικά ούτε και το περίγραμμα χρειάζεται να είναι τόσο μαύρο ή τόσο χοντρό ή τόσο σκούρο. Μπορεί να είναι ό,τι χρώμα θέλετε. Όλα έχουν να κάνουν με το δικό σας γούστο και τα δικά σας και τις δικές σας προτιμήσεις. Στα μαθήματα μας πάντα κάνουμε απλά το παράδειγμα έτσι ώστε να δούμε πιο σωστά και έμπραχτα τη θεωρία μας, με τη θεωρία μας σε πράξη δηλαδή.
Που σημαίνει τώρα μπορούμε να έρθουμε να το δουλέψουμε είτε με τον ίδιο μαρκαδόρο είτε με άλλο υλικό, όπως ανέφερε προηγουμένως. Ας προχωρήσουμε λίγο στα μαγιά και στο πρόσωπο τώρα. Να πληρώσουμε και αυτό το. Πληρώνουμε το σχέδιό μας βάσιμα και προσθέτουμε τις τελευταίες πινελιές με το λευκό μας. Τελικά δεν θα κάτσω να κάνω όλη λεπτομέρεια στο πρόσωπο όπως είχα πει, δεν χρειάζεται. Ωστόσο θα δω λίγο τα διακοσμητικά στοιχεία. Τώρα πανερχόμαστε με κάποια σημεία. Thank you.
ολοκληρώνουμε το fashion design μας με τις τελευταίες πινελιές, όπως βλέπετε, και τα τελευταία χαρακτηριστικά, με ένα πολύ όμορφο και ικανοποιητικό αποτέλεσμα, το οποίο για εσάς μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό, και ανυπομονώ να δω τα δικά σας έργα, τις δικές σας δημιουργίες, και που ξέρετε, μπορεί να είστε ένα σχεδιαστής ρούχων του μέλλοντος, ποιος ξέρει. Είμαι σίγουρη όμως ότι θα είναι καταπληκτικά. Είτε αποφασίσετε να το ακολουθήσετε είτε όχι, είμαι σίγουρη ότι τα έργα σας θα τα λένε όλα. Και θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Πως και να έχει, καλλιτέχνες μου, μην ξεχάσετε να μου στείλετε φωτογραφίες από τα έργα σας, για να μοιραστούμε την τέχνη και με άλλους. Φυσικά, όταν ολοκληρώσουμε το έργο μας, δεν ξεχνάμε υπογραφή και ημερομηνία. Αυτά για σήμερα. Καλές δημιουργίες, καλλιτέχνες μου, και ανυπομονώ για το επόμενο μας μάθημα. Γεια σας!